Αγία Χιερίς, υψηλή καλεσμένη, ελαβείς προσκυνητέ. Ο Ποντιακός Ελληνισμός στη διαχρονική του πορεία έχει γράψει σελίδες, ιστορίες σημαντικές που ως αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του ελληνικού έθνους συνέθεσαν ένα μάγμα παρακαταθήκων και ευθυνών, εξακοντίζοντας το περιεχόμενο των μηνυμάτων του προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς τους αγέννητους Έλληνες. Στην ιστορία αυτού του πολιτισμού, των αγώνων και των θυσιών, η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού απετέλεσε και αποτελεί σημείο αναφοράς νέων προσπαθειών, νέων αγώνων για τη διεθνή αναγνώρισή της. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ζυμωμένος με τις αρχές του ελληνικού πνεύματος, δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό ως ζήτημα προτεραιότητας της Ενωμένης Ευρώπης και να προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της γενεκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, υποχρεώνοντας τους θύτες να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα και τη διεθνή κοινότητα. Στην πορεία ανάδειξης του ζητήματος της γενοκτονίας, μεγάλη ήταν και η συμβολή της τέχνης, της μουσικής και του λόγου. Εμείς, οι Έλληνες ποντιακής καταγωγής, με το λόγο, το τραγούδι, τη λύρα, έχουμε στείλει το μήνυμα αυτό της αναγνώρισης της γενοκτονίας χρόνια τώρα και ανυποχώρητοι προχωρούμε. Έτσι, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή και καλωσορίζουμε τη μουσική και το λόγο. Καλωσορίζουμε την προσπάθεια του διεθνούς φήμης, συνθέτη και μαέστρου του παγκοσμίως γνωστού Μίμη Πλέσσα, όπως επίσης και τον ποιητή και την ποιησή του τον Δημήτρη τον Προύχο, που έσκυψαν ξεδιπλώνοντας τις ψυχές της ψυχής τους και προσέγγισαν με ευαισθησία, αγάπη, σεβασμό αλλά και δύναμη το ζήτημα της γενοκτονίας. Η προσπάθεια και η δημιουργία τους με το έργο «Άγιες Μνήμες» έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, γιατί με τους ήχους της μουσικής, το απαράμιλο Μίμη Πλέσσα και το λόγο του Δημήτρη Προύχου μεταφέρει στα πέρατα του κόσμου το μήνυμα «Ποτέ πια γενοκτονία». Η κατάθεση ψυχής που γίνεται σε αυτή την αξιόλογη προσέγγιση με τη μουσική και το λόγο, με αυτό το σπουδαίο έργο, ανεβάζει τους δημιουργούς στο πάνθεον της ψυχής του ποντιακού ελληνισμού, του ελληνισμού στο σύνολό του θα έλεγα. Αξίζει κάθε έπαινος. Γι' αυτό και το Ίδρυμα της Παναγίας Σουμέλα συντάσσει και συμπαρίστε στην προσπάθεια αυτή, ευελπιστώντας ότι έτσι γίνεται ένα ακόμη αξιόλογο βήμα ώστε το ζήτημα της γενοκτονίας να βρει το δρόμο της επίσημης αναγνώρισης και δικαίωσης, μιας και στην ψυχή του ελληνισμού έχει βρει τη θέση του, ώστε όλοι μαζί να μπορούμε να προφέρουμε των μαρτύρων, των ηρώων και των αγωνιστών του αλυσμόνου του Πόντου αιωνία η μνήμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιδρύματος της Παναγίας Σουμελά, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και την αγάπη του Ουμένου μας, με ομόφωνη και ομόθυμη απόφασή του και ως αναγνώριση του συνολικού του έργου, απονέμει στον κύριο Μίμη Πλέσσα και στον κύριο Δημήτρη Προύχο το χρυσούν τη ομελιωτήσεις μετάλλιο με το βεβαίον δίπλωμα τιμής αυτής της αναγνώρισης. Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε η κυρά του Πόντου να τους φωτίζει, να τους εμπνέει και να τους δίνει υγεία και δύναμη για νέες δημιουργίες. Άξιοι! Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παναγίας Σουμελά απονέμει το χρυσό μετάλλιο του Σουμελιώτησας στο μεγάλο μαέστρο και συνθέτη Μίμη Πλέσσα, τιμής ένεκεν για τη μεγάλη δημιουργία του Άγιες Μνήμες, ως συμπαράσταση και αφιέρωση στο έργο του Ιδρύματος Παναγίας Σουμελά, Θεσσαλονίκη, 14 Αυγούστου. Βαθυσεβάστος παρακαλούμε και τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη μας να κάνει την απονομή του μετάλλιου. Κύριε Πλέσσα, το τιμητικό δίπλωμα σε εσάς.
Το δεύτερο πρακτικό, το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου της Παναγίας Σουμαρά απονέμει το χρυσό μετάλλιο του Σουμελιώτσες στον ποιητή Δημήτρη Μπρούχο, τίμη Σένεκεν για τη δημιουργία του Άγιας Μνήμες ως αφιέρωση στο έργο του Δήματος Παναγία Σουμελά, 14 Αυγούστου 2008. Με την ευλογία του Κυρίου και τη χάρη της κυράς μας και την καλοσύνη σας, αξιώνομαι απόψε αυτή την ύψιστη διάκριση, την οποία θα ήθελα να αφιερώσω στην οικογένειά μου, στους δασκάλους μου που φύτεψαν μέσα στην ψυχή μου το σπόρο της πίστης και της εθνοπρέπειας, ευχαριστώντας ταυτόχρονα το Καθίδρυμα της Παναγίας Σουμελά και τον πρόεδρο αυτού, κύριο Γιώργο Τανιμανίδη, όπως και το Σφασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας Ναούς της Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα, για την αγάπη του και τη συνεργασία όλο αυτόν τον καιρό. Επίσης, τον μαέστρο και τη διατιμή πλαίσια και όλους τους συνεργάτες μου. Ευχαριστώ.